θέμα το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη που εκπονείται για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου. Μια μελέτη που ουσιαστικά έχει στόχο να βάλει τις αναπτυξιακές βάσεις σε σχέση με το μέλλον του τόπου, να διορθώσει ενδεχομένως κάποιες ή να εξομαλύνει κάποια ζητήματα που ερχόταν από τα εγκεκριμένα είδη ΣΟΑΠ αλλά και το εκπώνηση Γουπουσού, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για μια ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη για όλο το Δήμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της περιοχής, δηλαδή ποια είναι τα μέχρι σήμερα αναπτυξιακά δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή, με ποιο τρόπο υπάρχει η καλύτερη δυνατή προοπτική για την οικιστική ανάπτυξη, για την τουριστική ανάπτυξη, για τον πρωτογενή τομέα, για όλους τους τομείς παραγωγικούς. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι μια περιοχή που φιλοξενεί σχεδόν όλες τις δραστηριότητες. Από την ήπια αγροτουριστική ενδεχομένως δραστηριότητα μέχρι τη βαριά βιομηχανία. Φιλοξενούμε πλέον και την ενεργειακή διασύνδεση, τις οχλούσεις εγκαταστάσεις, τα αλληνοπεράματα, ξενοδοχειακές μονάδες πάρα πολύ σημαντικές, και όλο αυτό θα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο που όχι μόνο δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά ενδεχομένως θα δίνει και μια νέα δυναμική για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη για τον τόπο. Για τα λινοπεράματα τι προβλέπετε? Τα λινοπεράματα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα λινοπεράματα καταρχάς αποτελούν ένα τμήμα που έχει πορευτεί παράλληλα με την ανάπτυξη του τόπου, όμως ξέρετε ότι και με το προηγούμενο Γουπουσού και με το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης υπάρχει πρόβλεψη της απομάκρυσης. Άρα λοιπόν, εμάς αυτό που μας τουλάχιστον μας κινητοποιεί σε αυτή τη φάση είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατού στοιχείου που έχει ο τόπος, και υπάρχουν πάρα πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση και με τους όμορους δήμους που αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε, και βεβαίως να δώσουμε μια προοπτική και με τις οχλούς δραστηριότητες, δηλαδή να δούμε τελικά πώς μπορούν να μετεγκατασταθούν, πού πρόκειται να μετεγκατασταθούν, τι θα γίνει με την κορακιά. Ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη και μια μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά το τι τελικά μπορεί να γίνει στην κορακιά. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά εδώ και δεκαετίες. Στο τέλος όμως, σήμερα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει και τι είναι αυτό που θέλει και ο Δήμος να γίνει. Γιατί αυτό που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία είναι πάντα στο τέλος της ημέρας να κοιτάμε το μέλλον και το συμφέρον του τόπου. Και αυτό να μπαίνει πάνω απ' όλα σε κάθε απόφαση που θα πάρουμε από εδώ και στο εξής. Στην ουσία έχει μία φάση, λόγω ακριβώς των ειδικών συνθήκων που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου. Παράλληλα με τη χωροταξική πολεοδομική μελέτη και την χωροθέτηση και τακτοποίηση των χρήσεων γης, υπάρχει μια εκπονούμενη μελέτη πολύ σημαντική για την μείωση της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Ο συνάδελφος και συνεργάτης, ο Βασίλης Τσακίρης από τη ΣΥΜΑΝ, έχει την επίβλεψη και το συντονισμό των υδραυλικών μελετών. Και κινούμαστε παράλληλα με ένα πολύ στενό fast track, θα έλεγα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός 12 μήνων. Πολύ άμεσα παραδίδεται η πρώτη φάση της μελέτης μείωσης πλημμυρικής διακινδύνευσης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο Μαλεβιζίου να προχωρήσει σε υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας με το συντομότερο δυνατό τρόπο. Οι περιοχές που έχουν μελετηθεί κατά βάση είναι αυτές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας, ειδικότερα Παλαιόκαστρο, Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Αυτές οι τρεις περιοχές έχουν λοιπόν μελετηθεί διεξοδικά και έχουμε καταλήξει σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Δήμο Μαλεβιζίου σε όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε άρση συνεργασία και έχουμε καταλήξει σε προτάσεις ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες και που θα δώσουν μια σημαντική όθηση αναπτυξιακή στην περιοχή.